Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα ανοίξουμε μία τηλεόραση της Samsung η οποία έτυχε να πέσει στα χέρια μου. Είναι ένα λίγο πιο παλιό μοντέλο, δεν είναι από τα τελευταία της, και όταν λέω πιο παλιό μοντέλο εννοώ ότι είναι απλά του 2021. Είναι το Samsung AU700. Είμαι ο Greek ZR της καρδιάς σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ακόμη ένα unboxing. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις και να τα βλέπετε όλα. Με βλέπετε να την ανοίγω, να ανοίγω το κουτί, ωστόσο η τηλεόραση η οποία υπάρχει μέσα σε αυτό το κουτί είναι αυτή που βλέπετε από πίσω μου στημένη. Οπότε απλά θα ανοίξω το κουτί, θα σας δείξω τι έχει από πάνω ως προς τα εξαρτήματά του και από εκεί και πέρα θα πάμε κατευθείαν στην τηλεόραση που βλέπετε από πίσω μου για να τα δούμε όλα, να σας πω όλες τις πληροφορίες και να σας πω λίγο και από τις δοκιμές μου τι ακριβώς έχω καταλάβει, αν μου αρέσει, αν έχω εντυπωσιαστεί, αν θα την αγόραζα. Πάμε να τα δούμε όλα. Ανοίγουμε λοιπόν το κουτί. Είναι ένα τυπικό κουτί που από πάνω έχει φιλεζόλ και επίσης έχει όλα τα αξεσουάρ τα οποία έχουν μέσα αυτά τα κουτιά. Έρχεται λοιπόν με δύο πόδια, έρχεται με το βιβλιαράκι, με τις οδηγίες, όπως επίσης και με το τηλεχειριστήριο μαζί με τις μπαταρίες. Το τηλεχειριστήριο της συγκεκριμένης τηλεόρασης είναι αυτό που είχαμε δείξει επίσης κάποια άλλη στιγμή με μία βασική διαφορά, ότι αυτό το μοντέλο δεν έχει ενσωματωμένο ηλιακό φορτιστή. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του, είναι πανάλαφρο, θέλει λίγο μία συνήθεια κατά τη χρήση για να μπορέσουμε να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει. Και πάμε τώρα στην τηλεόραση. Αυτή εδώ πέρα τηλεόραση είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι στις 55 ίντσες. Είναι από τη Samsung, είναι το AU700 μοντέλο το οποίο σας ανέφερα. Έρχεται με σχεδόν bezel-less όρια γύρω-γύρω. Έρχεται με φωτισμό LED και micro dimming. Επίσης είναι 4K, υποστηρίζει HDR, αλλά επειδή μιλάμε για τηλεόραση της Samsung, δεν μιλάμε για τηλεοράσεις οι οποίες υποστηρίζουν και Dolby Vision και HDR απλό και HDR 10+, λόγω του ότι είναι Samsung και υποστηρίζει μόνο HDR 10+. Έρχεται με λειτουργικό Tizen, που σημαίνει ότι έχει όλα τα καλούδια τα οποία έχουν οι τηλεοράσεις της Samsung με αυτό το λειτουργικό, δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για Netflix, για Apple TV, για Amazon Prime, για Cosmote TV, για Ion TV. Έχει όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε στην Ελλάδα. Έρχεται με υβριδική τηλεόραση για να μπορούμε να παρακολουθούμε το περιεχόμενο από τα κανάλια μας. Έρχεται με τρεις θύρες HDMI, έρχεται επίσης με θύρα Ethernet για να μπορούμε να τη συνδέουμε με το μόντεμ μας με καλώδιο και να έχουμε καλύτερη απόδοση ως προς το ίντερνετ το οποίο τραβάει από το μόντεμ μας. Έρχεται με Wi-Fi και συγκεκριμένα το μέγιστο το οποίο φτάνει είναι το Wi-Fi 5. Εγώ που τη δοκίμασα και τη δοκίμασα με Wi-Fi 5 μπορώ να σας πω ότι η απόδοσή της είναι εκπληκτική, δεν καταλαβαίνεις κάποια καθυστέρηση ή οτιδήποτε και κατευθείαν πιάνει το μέγιστο της ταχύτητας την οποία μπορεί να πάρει για να μπορεί να αναπαράξει και το περιεχόμενο στη μέγιστη ανάλυση στην οποία μπορεί να αναπαραχθεί. Έρχεται με τον Crystal Processor 4K, ο οποίος είναι τη Samsung. Επίσης, πέρα από το HDR10+, έρχεται και με HLG, αλλά το συγκεκριμένο πλέον το έχουν όλες οι τηλεοράσεις οι οποίες υποστηρίζουν, αναφέρουν τουλάχιστον ότι υποστηρίζουν HDR. Έχει δύο ηχεία, τα οποία είναι στα 20W και κάνει χρήση μιας τεχνολογίας, την οποία όταν την διάβασα δεν τη χρησιμοποίησα γιατί δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Όταν ωστόσο τη διάβασα ότι υπάρχει αυτή η επιλογή, η τεχνολογία αυτή λέγεται Q-Symphony και δεν έχω καταλάβει αν είναι τη Samsung, αλλά πρέπει να είναι. Όταν ωστόσο διάβασα για τη συγκεκριμένη τη λειτουργία, εντυπωσιάστηκα γιατί δεν ήξερα πλέον ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Αυτή λοιπόν η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο όταν συνδέσουμε μία ηχομπάρα στην τηλεόραση, αυτά τα δύο συνδυάζονται και νομίζω ότι λειτουργούν μόνο όταν η ηχομπάρα είναι τη Samsung. Αυτά τα δύο συνδυάζονται και παίζει ήχος από την ηχομπάρα, όπως επίσης και από τα ηχεία της τηλεόρασης. Το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο, πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί σίγουρα τα ηχεία της τηλεόρασης δεν είναι άσχημα, αλλά πάντα μια ηχομπάρα κάνει καλύτερο ήχο και δίνει καλύτερο ήχο. Συνδυαστικά αυτά φαντάζομαι ότι θα δίνουν ακόμη καλύτερο ήχο. Δουλεύει με Google Assistant, όπως επίσης δουλεύει και με την Alexa, ενώ επίσης έχει DLNA. DLNA σημαίνει ότι μπορούμε να συνδέσουμε την τηλεόραση με το τοπικό μας δίκτυο Wi-Fi ή με καλώδιο Ethernet. Εγώ πάντα συμβουλεύω το καλώδιο Ethernet και εφόσον μέσα στο δίκτυό μας έχουμε κάποιον δικτυακό δίσκο ή κάποια συσκευή η οποία μπορεί να διαμοιράσει αρχεία μέσω του δικτύου και υποστηρίζει το DLNA, εντοπίζει κατευθείαν η μία συσκευή την άλλη και μπορούμε να αναπαράξουμε περιεχόμενο
από την τηλεόραση. Όπως επίσης υποστηρίζει και το Mobile Tap Mirroring, το συγκεκριμένο είναι μια λειτουργία η οποία λειτουργεί με κινητά της Samsung. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την τηλεόραση για PC Remote ή κάπως έτσι το λέει η Samsung, όπου από ό,τι διάβασα μέσα στη σελίδα της Samsung μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή μας απομακρυσμένα, ωστόσο ο υπολογιστής πρέπει να είναι Windows και χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ. Έρχεται επίσης με Auto Low Latency Mode ή αλλιώς ALLM, είναι η δυνατότητα την οποία έχουν πλέον οι συσκευές που το υποστηρίζουν να έχουν χαμηλότερο lag όταν παίζουμε παιχνίδια για να μην έχουμε καθυστέρηση στην είσοδο της εικόνας και να μπορούμε να παίζουμε και να είναι πιο απολαυστικό. Το κομμάτι της συνδεσιμότητας έρχεται επίσης με Bluetooth 4.2. Εάν διάβασα καλά και αν θυμάμαι καλά, τα βλέπω από εδώ πέρα μέσα γιατί δεν τα θυμάμαι, έρχεται με Digital Audio Output, αυτό είναι η έξοδος ήχου με οπτική ίνα. Όπως επίσης, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, στο HDMI τους έρχεται με EARC, ενώ επίσης έρχεται και με το AnyNet Plug, αυτό είναι το HDMI CEC. Και τα δύο ουσιαστικά μας δίνουν τη δυνατότητα να συνδέσουμε συσκευές οι οποίες το υποστηρίζουν, δηλαδή κάποιο home cinema ή κάποια ηχομπάρα, και να μπορούμε όταν κλείνουμε την τηλεόραση να κλείνει και η άλλη συσκευή ταυτόχρονα, όταν την ανοίγουμε αντίστοιχα να ανοίγει, ενώ επίσης λόγω του ότι αυτά τα δύο επικοινωνούν μέσα από αυτά τα δύο τα πρωτόκολλα, μας δίνει την επιλογή να πειράζουμε τον ήχο, να τον αυξομειώνουμε στην ηχομπάρα μας ή στο home cinema μας αντίστοιχα, από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Δηλαδή, πλέον έχουμε ένα τηλεχειριστήριο και όχι δύο, όπως θα είχαμε στην άλλη περίπτωση, της τηλεόρασης και της ηχομπάρας. Από θέμα βάρους και διαστάσεων, όπως τα βλέπω εδώ πέρα μέσα στη σελίδα της Samsung, έρχεται το κουτί στα 18,3 κιλά. Όταν την βγάλουμε από το κουτί και την τοποθετήσουμε, εφόσον έχουμε βάλει και τα stand, αυτό εδώ πέρα υπολογίζεται ότι έρχεται σε βάρος στα 14,20 κιλά, ενώ χωρίς τα stand, από ό,τι βλέπω, δηλαδή άμα την κρεμάσουμε στον τοίχο, είναι στα 13,9. Όσον αφορά τις διαστάσεις της, το κουτί λοιπόν της τηλεόρασης σε χιλιοστά είναι στα 1386 σε πλάτος, στα 843 χιλιοστά σε ύψος, ενώ σε βάθος είναι στα 158. Η δε τηλεόραση από την άλλη, εφόσον την τοποθετήσουμε και έχουμε βάλει και τα ποδαράκια, έχει δύο ποδαράκια, ένα δεξιά και ένα αριστερά, δεν έχει κεντρικό. Εφόσον λοιπόν την τοποθετήσουμε με τα πόδια, οι διαστάσεις της σε χιλιοστά είναι 1230 επί 783 επί 250, ενώ αν την κρεμάσουμε, οι διαστάσεις της παραμένουν 1230 ως προς το πλάτος. Επίσης, το ύψος είναι στα 707, μικραίνει γιατί δεν έχουμε τα ποδαράκια, ενώ το βάθος είναι στα 59,9 χιλιοστά και αυτό μικραίνει γιατί φεύγουν τα ποδαράκια. Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας είναι στα 145 W, εφόσον έχουμε τα πάντα τερματισμένα, φωτεινότητες, HDR, 10+, τα πάντα. Μέση κατανάλωση ενέργειας είναι στα 101 W, ενώ όταν την έχουμε κλειστεί, όπως όλες, είναι στο 0,5 W κατανάλωση ενέργειας. Και πάμε τώρα να σας πω την άποψή μου σχετικά με την εικόνα. Γενικότερα θεωρούσα, πολύ σημαντικός αυτός ο χρόνος που χρησιμοποιώ, θεωρούσα ότι οι τηλεοράσεις της Samsung δεν είχαν πάρα πολύ καλό πάνελ, με την έννοια ότι εξ αρχής με το που τις ανοίγει κάποιος, εντύπωσή μου ήτανε, είχαν πάρα πολύ έντονο το κόκκινο. Αυτό στη συγκεκριμένη την τηλεόραση, με το LED το πάνελ το οποίο έχει, δεν το επιβεβαιώνω πλέον ότι ισχύει. Γενικότερα τα χρώματά της δεν ήταν τόσο έντονα ή τόσο κορεσμένα ως προς το κόκκινο, ήταν λίγο στα πιο ανεκτά επίπεδα για τα δικά μου τα μάτια. Η εικόνα που έβλεπα μαζί με το 4K περιεχόμενο το οποίο έβαλα να αναπαράγεται, εμένα με εντυπωσίασε για τα χρήματά της, για την κατηγορία της. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή τηλεόραση. Σε κάποια σκοτεινά σημεία νομίζω ότι είδα, απλά ήταν σε τέτοιο περιβάλλον τοποθετημένη τηλεόραση που δεν μπορούσα να το καταλάβω απόλυτα, ωστόσο νομίζω ότι είδα σε κάποια σημεία στις άκρες λίγο να κάνει αυτό το light bleeding, πώς λέγεται, που ουσιαστικά βλέπεις λίγο φως να διαρρέει ή να διαχέεται μέσα σε εκείνο το σημείο εφόσον βλέπεις σκοτεινό περιεχόμενο. Ωστόσο, από θέμα φωτεινότητας, από θέμα ταχύτητας, από θέμα λειτουργικότητας, ευκολίας, χρήσης, συνδεσιμότητας, τα πάντα, είναι μια τηλεόραση που θα την αγόραζα, αλλά θα την αγόραζα για δευτερεύουσα τηλεόραση και το τονίζω, όχι γιατί είναι Samsung ή γιατί είναι κάτι πιο συγκεκριμένο ως προς την μάρκα, απλά πλέον
Θεωρώ ότι οι μόνες τηλεοράσεις τις οποίες αξίζει κάποιος να αγοράσει εφόσον θέλει να βλέπει ταινίες, τώρα δεν συζητάμε στο ότι μπορεί να θέλετε να βλέπετε απλά τα κανάλια, τα επίγεια ή τα δορυφορικά. Αν θέλετε να βλέπετε ταινίες ή γενικότερα να αναπαράγετε πολυμεσικό περιεχόμενο, οι καλύτερες τηλεοράσεις πάντα είναι η OLED. Ωστόσο, η συγκεκριμένη, σαν δευτερεύουσα τηλεόραση ή αν δεν θέλουμε να δώσουμε πάρα πολλά χρήματα, είναι πάρα πολύ καλή και θα τη συνέστηνα. Αυτά από μένα. Αν θέλετε κάτι στο οποίο μπορώ να σας βοηθήσω, σίγουρα μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια. Θα το τσεκάρω, θα το ελέγξω και θα σας απαντήσω. Είμαι ο Greek Zear της καρδιάς σας. Μπορείτε να εγγραφείτε, να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις και να τα βλέπετε όλα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.